Με χαρά μου βρίσκομαι εδώ. Άλλωστε το κουρατικό διάταγμα ξεκίνησε από εμάς, γιατί ξεκινά από μια ειδική επιτροπή των πονημιών και ανάδειξης ημέρες εορτής και πόλεων οι οποίες χαρακτηρίζονται μαρτυρικές. Και βλέπω ότι αυτή η θετική απόφασή μας σήμερα αντικατοπτρίζει την ιστορική στιγμή της τότε ναυμαχίας, που πολλοί στον κόσμο ίσως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειές της, αλλά ο ιστορικός ξέρει πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε για την ετέρπια εξέλιξη της ιστορίας. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι χριστιανικοί λαοί ενωμένοι αντιμετώπισαν τους Οθωμανούς σε μια αντιπαράθεση κυρίως θρησκευτική αλλά και πολιτισμική. Και αυτή η στιγμή βέβαια δεν ήταν η απαρχή με μεγάλη συνέχεια, ούτως ώστε να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα για τις κοινωνίες των χριστιανικών λαών και της Ευρώπης γενικότερα, αλλά ας ελπίσουμε ότι από την Κέρκυρα σήμερα το μήνυμα που εκπέμπουμε θα είναι τόσο δυνατό προς όλες τις κατευθύνσεις και σε ανάλογες εποχές σήμερα, που σε ένα βαθμό αντικατοπτρίζουν το χθες, να μπορέσει αυτό το μήνυμα να ενοποιήσει τους λαούς της Ευρώπης, τον χριστιανισμό και ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ούτως ώστε να τα ξεπεράσουμε με μεγαλύτερη ενότητα και αποτελεσματικότητα. Κύριε Γενικέ, θα έχετε κάποιες επαφές στο πλαίσιο της επίσκεψης εδώ και με τους Δήμους σχετικά με το θέμα των χρηματοδοτήσεων? Ναι, ήδη εχθές βγάλαμε μια χρηματοδότηση για την περιφέρεια 1 εκατομμύριο για κάποιες ανάγκες που έχει, ούτως ώστε να καλυφθούν, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ, ούτως ώστε να διαπιστώσω και πώς πάνε τα διάφορα έργα τόσο στη κεντρική, στη βόρεια αλλά και στη νότια Κέρκυρα, και τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει μετά τη διάσπαση των τριών Δήμων, γνωρίζοντας τις αδυναμίες που προέκυψαν από την απότομη αυτή διάσπαση. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους, ούτως ώστε να μειωθούν τα όποια προβλήματα, και η παρουσία μου εδώ θα είναι να έχει μια εποπτεία πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη σχεδιάσει, χρηματοδοτήσει, το πού βρίσκονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε από το ιστορικό γεγονός, το οποίο γιορτάζουμε φέτος για πρώτη φορά δημόσια, μετά το σχετικό προεδρικό διάταγμα που αφορά στη συμμετοχή των Επτανησίων στη μεγάλη ιστορική ναυμαχία της Ναυπάκτου. Είναι ένα γεγονός το οποίο γνώριζαν μόνο ιστορικοί, δεν είχε μπει στη συνείδηση των Επτανησίων και στο πλαίσιο των επισήμων εορτασμών, και όμως μάθαμε σιγά σιγά ότι οι Επτανήσιοι ήταν οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους που πολέμησαν με τις δυτικές δυνάμεις για την υπερίσχυση των αξιών μας και ενάντια στον Οθωμανικό επεκτατισμό. Για μας τους Επτανήσιους έχει μεγάλη σημασία, διότι ο Οθωμανικός επεκτατισμός, αν δεν είχαμε τη μεγάλη νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, θα άρχιζε από τα Ιόνια νησιά. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, με την πρωτοβουλία και τις διαδικασίες μας, καθιερώθηκε ως δημόσια εορτή και θα εορτάζεται κάθε χρόνο σε όλα τα νησιά. Πρωτοβουλίες υπήρχαν κυρίως στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, και εορτασμοί σχετικοί, αλλά για πρώτη φορά στην έδρα της περιφέρειας στην Κέρκυρα γίνεται η δημόσια αυτή εορτή και με εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Γιορτάζουμε λοιπόν αυτή τη συμμετοχή των Επτανησίων στη μεγάλη ναυμαχία και νίκη της Ναυπάκτου, τιμάμε τα θύματα, τους πεσόντες, και επίσης στέλνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και στην εγρήγορση αυτή παίζει μεγάλο ρόλο η ενότητα και η ομοψυχία. Έτσι κερδίθηκε η ναυμαχία της Ναυπάκτου, και λόγω του ότι δεν υπήρξε κατάλληλη αξιοποίηση της ενότητας που πέτυχε η ναυμαχία, στη συνέχεια δεν την είδαμε να καλλιεργείται στην ενότητα των χριστιανικών και δυτικών δυνάμεων, ξαναδημιουργήθηκε απειλητικός ο τουρκικός στόλος. Μεγάλα τα διδάγματα, και γι' αυτό ακριβώς επειδή θέλουμε να τιμήσουμε και να διαδώσουμε το μήνυμα της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, συνεργαστήκαμε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουμε εδώ και συμβολικά την παρουσία των μαθητών. Τιμήσαμε σήμερα τους Επτανήσιους που έδωσαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο ιστορικές ναυμαχίες της παγκόσμιας ιστορίας.
την αμαχία της Ναφάφτου, που το 1571 ο ενωμένος χριστιανικός στόλος κατατρόπωσε τον Οθωμανικό. 8.000 περίπου επτανήσιοι έδωσαν τη ζωή τους για να σωθεί ουσιαστικά όχι μόνο η Επτάνησος αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, διότι αν νικούσε ο Οθωμανικός στόλος τότε, πλέον ο δρόμος προς την Ευρώπη θα ήταν ανοιχτός και η Ευρώπη θα κινδύνευε από τους Αγαρινούς, από τους Τούρκους. Είναι πολύ σωστή λοιπόν η πρωτοβουλία που πήρε η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, η κυρία Κράτσα, πέρσι, και που με προεδρικό διάταγμα καθορίστηκε η σημερινή μέρα, 7 Οκτωβρίου, ως ημέρα μνήμης των Επτανησίων που έδωσαν τη ζωή τους σε αυτή την αμαχία. Επίσης να πω ότι στην Ανουτσιάτα, όπου παλαιά εκεί ήταν και οστεοφυλάκιο με τα οστά των νεκρών, θα πρέπει να γίνει ένα μνημείο και είμαστε σε συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπου η Ευρώπη θα τιμά ακριβώς τους ήρωες αυτής της ιστορικής μεγάλης ναυμαχίας. Η ιστορική γνώση οδηγεί στην ιστορική αυτογνωσία. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το ότι καθιερώθηκε η τούτη μέρα ως ημέρα μνήμης για τους πεσόντες στην ναυμαχία της Ναφάχτου οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα που πριν από λίγο σας είπα. Υπ' αυτή την έννοια και λόγω της μεγάλης συμβολικότητας αυτής της επετείου θεώρησα σκόπιμο να συμμετάσχω σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την επαιδιακή εκδήλωση. Κυρίως όμως αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πω σε αυτούς που μας βλέπουν ότι η γνώση της ιστορίας αποτελεί υποχρέωσή μας. Η γνώση της τοπικής ιστορίας είναι ασυγκρίτως πιο μεγαλύτερη υποχρέωσή μας ως τόπος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή ιστορία και την επίδραση του ιστορικού αυτού γεγονότος της ναυμαχίας του χριστιανικού στόλου, του ευρωπαϊκού στόλου θα έλεγα, και του Οθωμανικού στόλου, αυτή η νίκη συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Δεν σκοπό της δήλωσής μου να αναφέρω το ιστορικό γεγονός αυτό καθ' αυτό, απλώς θεωρώ ως υποχρέωσή μου να πω μέσα από αυτή τη δήλωση στους πολίτες που μας ακούν ότι είναι πολύ καλό να διαβάζουμε την ιστορία μας. Η ιστορία μας μας κάνει πιο δυνατούς και οδηγεί αναπόδραστα στην αυτογνωσία που σας είπα στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ναυμαχία του Λεπάντου, 1571. Μια ιστορική μάχη που επηρέασε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα. Η Κέρκυρα παρούσα σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Ένα ιστορικό γεγονός που οφείλουμε να τον αναδείξουμε. Σαν τέτοιο λοιπόν το χαιρετίζουμε και σαν τέτοιο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία της αυτή. Μακάρι να εμβαθύνει κι άλλο, να δώσει μεγαλύτερο πλάτεμα σε αυτή την εκδήλωση και να βγαίνει να το αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Περιφέρεια για αυτή την πρωτοβουλία. Μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, επέτειος από την ναυμαχία της Ναφάκτου, γνωστή και ως ναυμαχία του Λεπάντο, 7 Οκτωβρίου 1571, όταν ο ιερός συμμαχικός στόλος, ο χριστιανικός στόλος, κατατρόπωσε τον Οθωμανικό στόλο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική ιστορική στιγμή για όλη την Ευρώπη, για όλο τον χριστιανικό κόσμο και μάλιστα η ναυμαχία αυτή είναι και υπόδειγμα ναυτικής στρατηγικής για όλους τους επόμενους που έχουν να κάνουν με την ναυτοσύνη και το στόλο, τον ναυτικό στόλο. Η ναυμαχία αυτή και η νίκη της Ιερής Συμμαχίας του Ιερού Στόλου κατέδειξε ότι όταν είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και όταν είμαστε ενωμένοι, ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί μετά από αυτό ενισχύθηκαν τα επαναστατικά κινήματα όλης της Μεσογείου, ενισχύουμε την κοινωνική συνεχή, αυτά που μας ενώνουν, τη συνεργασία, την ειρήνη των λαών, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το παράδειγμα αυτό, όταν κάνουμε ιερή συμμαχία υπό την έννοια των αρχών αυτών της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, είμαστε πάντα από την σωστή πλευρά της ιστορίας. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το μήνυμα και αυτές τις γραμμές, αυτές τις αρχές πρέπει να ακολουθούμε και σήμερα.